Μόνιμη στέγη σε ιδιόκτητους χώρους που θα επιλέξει η ίδια πρόκειται να αποκτήσει η Παρευξήνια Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει ένα σημαντικό ποσό για την εξαγορά ή την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού. Είμαστε χαρούμενοι διότι η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο αυτό το μήνα, ο οποίος προβλέπει την καταβολή 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση μόνιμων εγκαταστάσεων της τράπεζας και πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα εμπλακούμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Δουλέψαμε μαζί με την τράπεζα και στο Υπουργείο φυσικά και καταλήξαμε σε μια συμφωνία η οποία πράγματι προβλέπει έως 10 εκατομμύρια συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου για την απόκτηση κτηρίου της τράπεζας μόνιμης έδρας στη Θεσσαλονίκη. Η σχετική συμφωνία, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανεκπλήρωτη τα τελευταία 20 χρόνια, εκθέτοντας την Ελλάδα, καθώς είχε αναλάβει την υποχρέωση να της εξασφαλίσει ιδιόκτητους χώρους στέγασης. Είναι μια καλή εξέλιξη, διότι πράγματι είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε και την τράπεζα και τις σχέσεις μας, εννοώ του ελληνικού δημοσίου με την τράπεζα. Νομίζουμε ότι έχει βρεθεί μια καλή λύση. Αυτό που προβλέπεται σε γενικές γραμμές είναι ότι η εκταμείευση θα πηγαίνει, δηλαδή οι δόσεις που θα δίνουμε θα πηγαίνουν ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, απόκτηση οικοπαίδου ή κτηρίου ανάλογα με την εξέλιξη κλπ. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία διαυγής και νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να βρεθεί για το θέμα. Σε δηλώσεις του για τη δραστηριότητα της Παρευξήνιας Τράπεζας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, Δημήτρη Πάνκιν, ανέφερε πως ο Διεθνής Χρηματοοικονομικός Οργανισμός διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο δανείων για έργα στη χώρα μας, ενώ εξετάζει και καινούργια projects που θα εγκριθούν μέχρι το τέλος του έτους. Το φυλάκιο το οποίο μένει να εκταμιευτεί στην Ελλάδα είναι 250 εκατομμύρια και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπογράψαμε πριν από. Που εγκρίναμε, συγγνώμη, πριν από λίγες ημέρες το μεγαλύτερο project στην ιστορία μας, 160 εκατομμύρια ευρώ προς την ΔΕΗ. Ελπίζουμε μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία και η υπογραφή. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά project στο χαρτοφυλάκιο που εξετάζουμε, κυρίως στον τομέα των υποδομών. Και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύω ότι ίσως έχουμε άλλα 4-5. Οι σχετικές αναφορές έγιναν στο περιθώριο της επετειακής εκδήλωσης που οργάνωσε η Παρεξίνια Τράπεζα με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της με έδρα τη Θεσσαλονίκη.